Και καλησπέρα. Πάλι, να πούμε αντίστοιχα ότι στις γυναίκες που συνήθως η εμμηνόπαυση εμφανίζεται από την ηλικία των 50 ετών και μετά, πρόκειται για μια περίοδο στη ζωή τους η οποία χαρακτηρίζεται από πτώση των ιστρογόνων και ως εκ τούτου επηρεάζει και την ποιότητα της ζωής τους, ποικιλοτρόπως. Ειδικότερα να πούμε ότι στη δεκαετία μετά την εμμηνόπαυση οι γυναίκες γίνονται ευάλωτες σε χρόνιες ασθένειες όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η οστεοπόρωση και ο καρκίνος, ενώ ταυτόχρονα υποφέρουν από διαταραχές ύπνου, νευρικότητα, άγχος, μειωμένη σεξουαλική επιθυμία σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ μπορεί να εμφανίζουν και σημάδια κατάθλιψης. Στην ίδια περίοδο, οι γυναίκες υποφέρουν παράλληλα σε ό,τι αφορά το δέρμα τους, ενώ εμφανίζονται και προβλήματα στο στόμα και την γνάθο. Γι' αυτό και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η περίοδος της εμμηνόπαυσης είναι μια πολύ καλή περίοδος προκειμένου οι γυναίκες να επανεξετάσουν την υγεία τους για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα ή για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν επαρκώς και να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωκάστη. Λοιπόν, ακούσατε.